Σήμερα εδώ είμαστε στην Καλαμάτα, στο πρώτο φεστιβάλ Sputnik που κάνει νεολαία ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε την Καλαμάτα. Είχαμε μια ωραία συζήτηση με θέμα την εργασία για τους νέους ανθρώπους και συνεχίζουμε το μουσικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι μέσα από αυτά τα φεστιβάλ που διοργανώνουμε έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με όλο τον νέο κόσμο, και τους λίγο μεγαλύτερους και τους μεγαλύτερους προφανώς, που ήρθαν και στις κάλπες 15 Μαΐου και στήριξαν και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και έγιναν και μέλη, αλλά και με τους πολίτες που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας, να αλληλεπιδράσουμε, να ανταλλάξουμε τις απόψεις και να δούμε το πώς θα δώσουμε μαζί τη μάχη για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη και η κοινωνία και η νέα γενιά. Βλέπετε να υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον? Σίγουρα, μάλλον το αντιλαμβάνεστε και εσείς, ότι πηγαίνουμε σε μια σύντομη εκλογική μάχη. Νομίζω ότι το φθινόπωρο θα είναι μάλλον η περίοδος που θα γίνουν και οι εθνικές εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να διαφύγει. Νομίζω ωστόσο ότι η κοινωνική κρίση που έχει διαμορφωθεί από τις πολλαπλές κρίσεις που αυτή τη στιγμή βιώνουμε όλοι μας δεν θα μπορέσει να την ξεπεράσει. Εμείς πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνει. Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα και το κόμμα και η νεολαία του για να δώσουμε αυτή τη μάχη όποτε και αν προκηρύξει τις εκλογές. Η νεολαία γενικότερα, τι προσδοκίες πρέπει να έχει από τον ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι αν θέλουμε να μιλάμε με όλους με όλους προοπτικής για τη νέα γενιά, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για μια άλλη πολιτική. Και φαίνεται ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη που στοχοποιούσε τους νέους, που τους έδιωξε από τα δημόσια ιδρύματα με τεράστιες βάσεις αγωγής, με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που δουλεύουν 10 ώρα, με την πρωταθλήτρια, γιατί είναι πρωταθλήτρια η χώρα μου σε νεανική ανεργία, δεν έχουν προοπτική. Άρα λοιπόν εμείς τους καλούμε να συνταχθούν μαζί μας, μαζί να παλέψουμε ώστε η επόμενη κυβέρνηση αριστεράς με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ να έχει στο επίκεντρο τη νέα γενιά. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι μαζί. Και είναι οι άνθρωποι μπροστά. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Σήμερα έχουμε την εκδήλωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, το φεστιβάλ Sputnik, εδώ στον προλημένα της Καλαμάτας. Όπως διαπιστώσατε κι εσείς, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα εργασιακά που είναι το κατεξοχήν ζήτημα που απασχολεί την νεολαία, τους νέους ανθρώπους που ζουν μέσα στην επισφάλεια, μέσα στην εργασιακή αβεβαιότητα και που με την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη τους έχει καταδικάσει στην ανεργία και στην αδυναμία να βρουν μια δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς. Εκτός όμως από την συζήτηση, έχουμε και συναυλίες, έχουμε εκθέσεις βιβλίου, έχουμε ένα ολόκληρο, αν θέλετε, φεστιβάλ, το οποίο έχει ως στόχο ακριβώς να επικοινωνήσουμε με τους νέους ανθρώπους, να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τις προτάσεις τους, να διασκεδάσουμε, αν θέλετε, μαζί τους, γιατί μας έχει λείψει όλο αυτό την περίοδο της πανδημίας. Θεωρώ ότι μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη εκδήλωση, την οποία και ο κόσμος στην οποία συμμετέχει την απολαμβάνει πάρα πολύ. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού θα θέλαμε ένα σχόλιο. Εδώ στη Μεσσηνία έκανε κάποιες ανακοινώσεις, εξαγγελίες. Τι σπράξατε εσείς, κύριε Χαρίτση? Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε και πάλι στην Καλαμάτα για να μας κάνει τις ίδιες ακριβώς εξαγγελίες που είχε κάνει και τον Οκτώβριο του 2019. Νομίζω ότι έχει ξεχάσει ότι κυβερνάει 3 ολόκληρα χρόνια. 3 ολόκληρα χρόνια στα οποία τα μεγάλα έργα της περιοχής μας, τα μεγάλα έργα της Μεσσηνίας έχουν μείνει στάσιμα. Δεν έχουν προχωρήσει καθόλου. Και αναφέρομαι και στον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος, και στο αεροδρόμιο, και στο φιλιατρινό φράγμα, αλλά βεβαίως και στον δρόμο Καλό Νερό Τσακώνα, ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει παραπέμψει στις καλέντες. Και αυτή η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη απέδειξε ότι ο λαός της Μεσσηνίας, όπως και ο ολόκληρος ελληνικός λαός, τίποτα δεν έχει να περιμένει πλέον από αυτή την κυβέρνηση. Ένα σχόλιο με την ένταση που υπάρχει στα εθνικά. Εκφράζεται μια ανησυχία, εσείς βλέπετε τα πράγματα να είναι σε οριακό σημείο? Είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Και βεβαίως η ολοένα και αυξανόμενη επιθετικότητα από τη μεριά της τουρκικής ηγεσίας και του κυρίου Ερντογάν μας ανησυχεί ιδιαιτέρως. Απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα θα περιμέναμε από την ελληνική κυβέρνηση
να επιδείξει σοβαρότητα, νεφαλιότητα, υπευθυνότητα και να αξιοποιήσει τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας, ασκώντας μια πολυεπίπεδη, πολυδιάστατη φιλιρινική εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Έχουμε δει μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί ως ο πιο δεδομένος σύμμαχος της Ατλαντικής Συμμαχίας, χωρίς να διεκδικεί όμως για τη χώρα μας αυτά τα οποία της αναλογούν, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλη αυτή την επιθετικότητα από την άλλη μεριά του Αιγαίου. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη δυστυχώς δεν μπορεί να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, κινούμενη μεταξύ ενός τυφλού ατλαντισμού αλλά και των δεσμών που έχει με την εθνικιστική πλευρά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν την αφήνει να ασχίσει μια πολυδιάστατη φιλελληνική εξωτερική πολιτική. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει και η διεθνής κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και μια σοβαρή διπλωματική προσπάθεια ακριβώς θα κατέτεινε σε αυτό, στο ότι οι σύμμαχοί μας πρέπει να αναλογιστούν ότι δεν μπορούν να κρατούν ίσες αποστάσεις απέναντι σε αυτόν ο οποίος απειλεί, που είναι η Τουρκία, και σε αυτόν ο οποίος απειλείται, δέχεται την απειλή, που είναι η Ελλάδα. Εσείς τι αποκομίζετε από την επαφή σας με τον κόσμο, με τα προβλήματα? Κοιτάξτε, νομίζω τα κυρίαρχα συναισθήματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι ο φόβος, είναι η ανασφάλεια, είναι η δυσαρέσκεια και η οργή για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, και αναφέρομαι και στον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας και ακόμα περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαχειρίζεται αυτή την κρίση της ακρίβειας, κρύβεται πίσω από τη διεθνή διάσταση της κρίσης και δεν αναγνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας δυστυχώς είναι η πρωταθλήτρια στην ακρίβεια, έχει επίσημα τον πιο υψηλό πληθωρισμό σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Και με την πιο υψηλή τιμή, η φορολογική τιμή του ρεύματος, και με τις τιμές των καυσίμων και ιδιαίτερα της βενζίνης να έχουν φτάσει ιστορικά υψηλά που ποτέ δεν είχαμε δει σε αυτή τη χώρα. Τι διαφορετικό θα μπορούσε να δείξει? Αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει και αυτό το οποίο συζητήσαμε και σήμερα και εδώ, είναι ότι ακριβώς από τη μία πλευρά θα έπρεπε να τονωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζεται στη χώρα μας. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε μια κοινωνία η οποία έχει δει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το διαθέσιμο εισόδημα να μένει καθυλωμένο στα επίπεδα του 2010. Άρα, από τη μία πολύ χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα, από την άλλη έκρηξη των τιμών, αυτό είναι ένα εκρηκτικό δείγμα το οποίο οδηγεί σε ασφυξία, σε κοινωνική ασφυξία πάρα πολύ στους πολίτες μας. Από τη μία λοιπόν θα έπρεπε να έχει προχωρήσει η κυβέρνηση μια γενναία αύξηση του ανώτατου μισθού, ακριβώς να συμπαρασύρει έτσι όλα τα μισθολογικά κλιμάκια και όλες τις απολαβές των εργαζομένων, και την ίδια στιγμή βεβαίως να προχωρήσει ένα σοβαρό πρόγραμμα ελάφρυνσης συγκεκριμένων υποχρεώσεων, κυρίως στο κομμάτι της ενέργειας, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη μείωση του ΦΠΑ, έτσι ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Και αυτό που αναγνωρίζουμε το πιο σημαντικό απ' όλα, την αποφασιστική ρύθμιση αγοράς ενέργειας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αγορά η οποία λειτουργεί με όρους κερδοσκοπίας. Πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν συναντιέται αυτή η κατάπτυστη εφαρμογή της ρήτρας προσαρμογής που κατά 100% μετακινεί το κόστος στο τελικό καταναλωτή, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Πουθενά αλλού στην Ευρώπη έχουν αποκλειστεί τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα οποία θα κλείδωναν τιμές και θα έδιναν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν διασφαλισμένα συμβόλαια σε βάθος χρόνου. Δυστυχώς αυτά είναι πολιτικές επιλογές της σημερινής κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τις οποίες πληρώνει πάρα πολύ ακριβά η ελληνική κοινωνία.